Με το φακό του Κάλινος Νιούς επισκεφθήκαμε το γραφείο του επάρχου, του κυρίου Μανώλη Μουσελή, γιατί εχθές έγινε μία σύσκεψη για το γνωστό θέμα. Λοιπόν, το θέμα του ΕΚΑΒ. Βεβαίως υπήρξαν ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο, αλλά υπήρξε όμως και μια ουσιαστική συζήτηση εδώ και θέλουμε να μάθουμε τι αποφασίστηκε. Καλημέρα, κύριε Επαρχέ. Καλησπέρα. Σε συνέχεια της ρεπορτάζ, να πούμε ότι εξελίχθηκε ομαλά η σύσκεψη και βγήκαν κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο της Καλλίνου, με τον διοικητή, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον διευθυντή του νοσοκομείου μας. Να πούμε ότι τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν δύο. Να ξεκινήσουμε το πρώτο, το οποίο ήταν η επιστολή που είχε δώσει στη δημοσιότητα ο Ιατρικός Σύλλογος Καλλίνου σχετικά με τα συμβάντα που δημιουργούνται κατά καιρούς στο νοσοκομείο μας, οχλήσεις από συμπολίτες μας, οι οποίες κυρίως είναι χρήστες ουσιών. Και όπως ακούσατε και τον διευθυντή του νοσοκομείου, είπε ότι κάποια στιγμή ενοχλούνται και διαζώσεις. Και ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Κουβεντιάσαμε κάποια πράγματα, αλλά να μου επιτρέψετε προς το παρόν να μην πούμε το τι αποφασίστηκε. Είναι σε εξέλιξη ακόμα το θέμα. Άρα αυτό σχετικά με την οδευτική οπτική του Ιατρικού Συλλόγου. Για την ασφάλεια του νοσοκομείου. Ασφάλεια του νοσοκομείου. Το δεύτερο θέμα που ήταν το κυρίαρχο και το επίκαιρο, πιο επίκαιρο θέμα του προσωπικού του ΕΚΑ. Η έλλειψη προσωπικού του ΕΚΑ. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο Δήμαρχος και εγώ κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Προς την ίδια κατεύθυνση κυρίως προς τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Παπαϊσταθίου. Είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία σας είπε ο Δήμαρχος, ότι άμεσα, ενδεχομένως και σήμερα να βρίσκονται εδώ οι τρεις διασώστες του ΕΚΑΒ, οι δύο για ένα μήνα 40 μέρες περίπου και ένας ο τρίτος για 10 ημέρες. Στο διάστημα αυτών των 10 ημερών γίνεται προσπάθεια να μεγαλώσει το διάστημα της παραμονής του. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι δεδομένο και αυτό βγήκε και από την επικοινωνία ξανά πάλι χθες το μεσημέρι, παρόντος όλων των μελών της σύσκεψης, μιλήσαμε με τον κύριο Παπαϊσταθίου και επιβεβαίωσε ξανά ότι άμεσα και μόλις εγκατασταθεί ο νέος διοικητής του πρώην Κελκνό ΝΗ ΕΟΔΙΕ, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, υπάρχουν 4 θέσεις διασωστών για την Κάλυμνο για 18 μήνες. Άρα περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ ορισμού του διοικητή του ΕΟΔΙ για να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της ενημέρωσης ότι όντως υπάρχουν 4 θέσεις διασωστών για την Κάλυμνο. Να καλύψουν η Κάλυμνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για 18 μήνες και από ό,τι μας είπε και ο διευθυντής του νοσοκομείου, αν αυτό γίνει όντως, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι ήδη εδώ, θα έχουν και 4 και λύνεται το πρόβλημα για αυτούς τους μήνες. Για τις 3 βάρδιες. Γιατί και για τις 3 βάρδιες. Να πούμε επίσης ότι η άλλη πιθανότητα, η οποία έχουμε και διερευνήθηκε χθες, γιατί σας είπα ότι από την πρώτη στιγμή που κινητοποιηθήκαμε, εγώ έκανα και μια επαφή με τον Υφυπουργό του Τουρισμού, τον κύριο Κόνσολα, ο οποίος θυμήθηκε ότι προ λίγων ημερών είχε συνάντηση με τον κύριο Παπαϊσταθίου, τον διοικητή του ΕΚΑΒ, και είχαν συγκουβεντιάσει και τα θέματα του ασφάλειας το νησιό μας με κάλυψη θέσεων προσωπικού του ΕΚΑΒ και μας είπαν ότι από 1η-1η του 2020 θα υπάρξει και άλλη περίπτωση να ενισχυθεί περαιτέρω το προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά και όχι μόνο. Αλλά αυτό βέβαια προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από κάποιους διασώστες ότι θέλω να πάω στην Κάλυμνο. Εάν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί ο διοικητής του ΕΚΑΒ να πάρει κάποιους και να τους στείλει στην Κάλυμνο. Είναι το λεγόμενο επικουρικό προσωπικό. Έτσι, για εκεί που ζητάει, εκεί προσλαμβάνεται, εκεί μένει. Βέβαια, αυτό θα ήταν ευχής έργο. Κάποιοι συμπολίτες μας, βέβαια δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτή τη στιγμή τα προσόντα, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος διασώσεις του ΕΚΑΒ. Εχθές εγώ πάλι στην εξέλιξη της συζήτησης μίλησα με το υπηρεσιακό προσωπικό του ΕΚΑΒ και ζήτησα να μας στείλουν κάποιον κατάλογο, τον οποίο να δημοσιοποιήσουμε. Δηλαδή ότι αυτά είναι τα προσόντα που συνήθως ζητάμε. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα, δηλαδή κάποιοι συμπολίτες μας μπορούν όντως να μπουν μέσα σε αυτό την ομάδα, το λεγόμενο επικουρικό προσωπικό, τότε θα έχουμε πάλι διασώστες άλλους 4 για άλλους 20 μήνες. Ευελπιστούμε στο διάστημα αυτών των 20 μηνών να μπουν και οι μόνιμες θέσεις ΕΚΑΒΙΤΟΝ. Έτσι, και να καλυφθεί για πάντα
το πρόβλημα των προσωπικών των σύμμας. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως σας είπα, να δημοσιοποιήσουμε αυτή την διακήρυξη, μήπως και βρεθούν κάποιοι συμπολίτες μας, ενεργοποιηθούν κάποιοι συμπολίτες μας, έχουν τα απαραίτητα προσόντα και υπάρχουν μέσα στις διατάξεις του νόμου των προσλήψεων. Αυτό θα ήταν το καλύτερο απ' όλα, γιατί ξέρετε, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουν πάλι κάποιοι από άλλες, από άλλα μέρη, κάποια στιγμή θα θέλουν να φύγουν και θα δημιουργηθούν πάλι τα κενά, ενώ αν είναι καλύμνοι, μόνιμοι εδώ, άρα λύνεται το πρόβλημα για πάντα, αν είναι και μόνιμοι πάλι. Επομένως, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι άμεσα και προσωρινά λύθηκε το θέμα με, τους τρεις που θα έρθουν μετά τον ορισμό του νέου διοικητή του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα έρθουν άλλα 4 άτομα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρχει και πιθανότητα με το επικουρικό προσωπικό και εφόσον υπάρχουν άτομα τα οποία δηλώσουν ως τόπο την Κάλυμνα, να έρθουν και άλλα 4 άτομα. Μάλιστα. Και στο διάστημα αυτό θα ευελπιστούμε βέβαια στους 20 μήνες που είπαμε συνολικά να προκυρηθούν και μόνιμες θέσεις εκαμιτών. Πολύ καλό. Κυρία Υπουργέ, όμως και το άλλο θέμα που αποφύγατε να μας πείτε τι ακριβώς κουβεντιάστε είναι η ασφάλεια του νοσοκομείου, γιατί ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχουν φασαρίες μέσα στο νοσοκομείο, κυρίως από χρήστες ουσιών, και καταλαβαίνετε ότι αυτό και για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι. Να σας πω ότι δεν απέφυγα να πω. Σας είπα απλά ότι δεν είναι ακόμα όριμες, βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας των σκέψεων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι παλιό και αφορά συμπολίτες μας. Και τους μεν και τους δεν. Βέβαια. Και τους αυτούς που επιτίθεται και αυτούς που αμήνονται. Στη βάση αυτή πάνω, και επειδή ξέρουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιτίθεται, έτσι είναι υπό την εγκύρια των ουσιών, θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε κάπως ιδιαίτερα. Είχαμε ξανακουβεντιάσει το θέμα και παλιότερα. Θυμάμαι και μέσα στο Δημοσιοποιητικό Συμβούλιο της Καλλιμνίου και έρθει το θέμα. Βρήκαμε κάποιες προσωρινές λύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι βέβαια πάντοτε όλες τις ώρες. Έτσι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το συμβάν που δημιουργήθηκε. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τον Δήμαρχο και τον Έπαρχο. Θα πρέπει να το δούμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα γίνει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μια βοήθεια. Πέρα από αυτές τις ενέργειες, τις έκνομες τις οποίες κάνουν, χρειάζονται μια βοήθεια. Και δυστυχώς για εμάς ως κοινωνία έχουμε αρκετούς στην Κάλυμνα και θα πρέπει να το δούμε συνολικά ως αρχές και ως κοινωνία. Έτσι να συμβάλλουμε όλοι. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα αρχών, είναι θέμα και κοινωνίας. Είναι δικά μας παιδιά. Είναι δικοί μας συμπολίτες και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα σε αυτή τη βάση πάνω. Όλοι μαζί, και αρχές και κοινωνία. Και μου κάνει να το δείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Υπουργέ, μια που μιλάμε για το νοσοκομείο, υπολογίζετε ή ξέρετε με τις επαφές που έχετε κάνει πότε θα πληρωθεί η θέση του διοικητού, του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου μας? Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Χθες είδα και ένα δημοσίευμα. Είδα κάποια ονόματα στο Κάλυμνος Νιούς. Στο Κάλυμνος Νιούς, ακριβώς, ναι. Και θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι την άλλη επιτέλους άλλης εβδομάδας, 10 μέρες, θα πρέπει να καλυφθεί η θέση του διοικητή. Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα, να αφήσουμε το νοσοκομείο λίγο, μια που να δράξουμε την ευκαιρία. Όσο περιφέρεια, αναμένουμε κάποια ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα φροντίσω, θα ενδιαφερθώ εμπράκτως για την Κάλυμνο. Πάντα το κάνει ο Περιφερειάρχης, δεν χρειάζεται να το κάνει και κάπως ιδιαίτερα, αλλά θεωρώ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια πράγματα. Πολύ καλά το γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ήδη και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγράμμιση των οδών. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, και το κλάδεμα των δέντρων, άρα θα έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο και διαγραμμισμένο και καθαρό στο μεγαλύτερο το κομμάτι. Αυτό που άμεσα και αυτό μέσα στον Νοέμβρη, θεωρώ μέχρι τέλος του Νοέμβρη, θα πρέπει να ξεκινήσει είναι και η αντιστήριξη στις Μυρθιές. Ολοκληρώνουμε, να το πούμε και έτσι, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο και του στέγης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Κάναμε μαζί από την επίσκεψη στα πάνω. Εξαιρετικό έργο αυτό. Έτσι.
ολοκληρώθηκε το προτελευταίο στάδιο, το τελευταίο του κομμάτι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και εξωτερικά και εσωτερικά. Το μισό ήδη ο διαγωνισμός έχει προχωρήσει, η αγορά των επίπλων έχει ήδη προχωρήσει, άρα αναμένουμε την ανάδοχο εταιρεία στη συνεργασία με τον πρόεδρο του κέντρου να προχωρήσουν στην αγορά των επίπλων και μένει ένα μικρό κομμάτι για κάποια άλλα είδη, όπως είπαμε, υπολογιστές, λευκά είδη, είδη κουζίνας και παιχνίδια παιδικής χαράς. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Νομίζω και αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Στη σύσκεψη την οποία πραγματοποιήθηκε και εκεί ανέλαβα εγώ το κομμάτι να μιλήσω κάτω, να προχωρήσουν αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού ή του πρόχειρου διαγωνισμού, εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρωθεί και να το παραδώσουμε προς χρήση στα παιδιά της Καρίνου. Μάλιστα, ένα σπουδαίο έργο είναι αυτό. Ίσως το σπουδαιότερο που έχει γίνει ποτέ στο νησί μας. Λοιπόν, κύριε Επαρχέ, καταλαβαίνουμε ότι τώρα θα πρέπει να σας αφήσουμε να εργαστείτε και εμείς εδώ είμαστε και να τα λέμε εγώ συχνά. Εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί έρχεστε συχνά. Μας ενδιαφέρει και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι, και με δική σας πρωτοβουλία και αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και ενημερώνουμε τον κόσμο. Από τη στιγμή που ανέλαβα, η σκέψη μου είναι σε συγκεκριμένα πράγματα και εγώ δρομολογώ κάποια πράγματα με σκέψη. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερο. Είπαμε πρώτα θα τα κάνουμε, να δείχνουμε κάποια πράγματα και μετά θα τα λέμε. Αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται, τα προαναφέραμε και βάσει αυτά πάνω θα κινηθούμε. Κατά τα άλλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το οποίο φτιάχνω προσωπικά εγώ και μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να το παραδώσω το πλάνο. Mm-hmm. Για τα νησιά μας, ήδη έχω περάσει από Λέρο, Στυπάλια, Λιψούς και μένει μια επίσκεψη στην Πάτμο και αν καταφέρω και στο Αγαθονήσι μας. Βέβαια. Για να ολοκληρώσω την πρώτη περιοδία επαφή με τα νησιά μας και με τους δημάρχους. Και να καταγράψετε τα προβλήματά τους, μάλιστα. Το τηλέφωνο σας τι πάει, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Επίσης. Και όλα καλά. Θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.